Καλημέρα σας από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πώς είστε? Σαν νοσοκομείο είμαστε σε ετοιμότητα. Ετοιμαζόμαστε για αυτό που έρχεται. Το φοβάστε? Φοβόμαστε βασικά για τους ασθενείς μας, για τους νεφροπαθείς. Οι νεφροπαθείς είναι ομάδα υψηλού κινδύνου, γιατί έχουν και συνοδά προβλήματα. Έχουν ζαχαροδιαβήτη, έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα, έχουν υπέρταση, έχουν όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα υπόστρωμα το οποίο έχει λεχθεί και έχει παρατηρηθεί ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά περνάνε πιο βαριά την νόσο. Ναι, και γι' αυτό και λόγω της αφορμής της σημερινής, παρακαλώ που γνωρίζετε ότι υπάρχουν νεφροπαθείς ή αιμοκαθερόμενοι, θα πρέπει να κρατήσετε μακριά τα παιδιά και τον εαυτό σας αν έχετε κάποια λίμωξη ή φοβάστε ότι έχετε κάποια λίμωξη. Mm-hmm. Συνάνθρωποι μας σε υψηλή κατηγορία κινδύνου. Ναι, γιατί συγκεντρώνουν όλα μαζί τα κακά στοιχεία που ευνοούν την ανάπτυξη mm-hmm. του ιού. Mm-hmm. Η υγεία των νεφρών που δεν τις δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία. Το προσπερνάμε. Γιατί δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν το ξέρουμε. Βλέπουμε μόνο τους νοσούντες. Δεν εισερχόμαστε, δεν μαθαίνουμε περισσότερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο νεφρός, τα προβλήματα του νεφρού απασχολούν το 1 δέκατο περίπου των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή σπάνιο να έχει κάποιος νεφρολογικό πρόβλημα. Δεν έχουν όλοι απαραίτητα νεφρική ανεπάρκεια. Μπορεί να έχουν διαβήτη που τους έχει προκαλέσει πρόβλημα στα νεφρά. Mm-hmm. Μπορεί να έχουν υπέρταση που τους έχει προκαλέσει πρόβλημα στα νεφρά. Μπορεί να έχουν μόνο λεύκωμα στα ούρα. Υπάρχουν δηλαδή πολλά προβλήματα τα οποία μπορούν να απασχολήσουν το νεφρό. Κατά δεύτερο λόγο να έχουμε δηλαδή κάποιο άλλο πρόβλημα που θα χτυπήσει και τα νεφρά μας. Η νεφρική ανεπάρκεια δεν είναι μια ομοιογενής νόσος. Δεν υπάρχει μία αιτία για την νεφρική ανεπάρκεια. Υπάρχουν πολλές αιτίες που καταλήγουν εν τέλει mm-hmm. στο ίδιο πράγμα στην νεφρική ανεπάρκεια. Mm-hmm. Το πιο συχνό από αυτά είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης. Ειδικά ο ζαχαρώδης διαβήτης που δεν ρυθμίζεται σωστά. Και όταν λέμε δεν ρυθμίζεται σωστά, εννοούμε μια γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη στο 7 και κάτω. Η υπέρταση που δεν την προσέχουμε, που δεν την παρακολουθούμε για πολλά χρόνια, επίσης μπορεί να μας προκαλέσει το νεφρό πρόβλημα, είτε λευκοματουρία είτε νεφρική ανεπάρκεια. Τα καρδιαγγειακά προβλήματα, τα προβλήματα της καρδιάς, επειδή μειώνουν τη δύναμη που έχει η καρδιά να σπρώχνει το αίμα προς τα νεφρά, επίσης μπορεί να καταλήξουν σε νεφρική ανεπάρκεια. Και υπάρχει και μια μικρότερη ομάδα ανθρώπων που πάσχουν από νεφρίτιδες. Τις λέμε σπείραματονεφρίτιδες, επειδή πειράζουν ένα συγκεκριμένο τμήμα του νεφρού. Και καταλήγουν σε νεφρική ανεπάρκεια και υπάρχουν και κληρονομικά νοσήματα που συνήθως τα ξέρει όποιος τα έχει και τα οποία πηγαίνουν από γονείς σε παιδιά. Αυτά τα πιο συχνά είναι η πολυκιστική νόσος των νεφρών. Αν είναι το νεφρό δηλαδή γεμάτο κύστης, όχι να έχουμε μια-δυο κύστης στο mm-hmm. νεφρό που mm-hmm. αυτό συμβαίνει με την πάροδο των χρόνων και της ηλικίας, είναι μια συγκεκριμένη ασθένεια που γεμίζει κύστη στο νεφρό και καταστρέφεται. Μάλιστα. Ουσιαστικά μας λέτε ότι δεν πρέπει να παραμελούμε τίποτα το οποίο σχετίζεται με την υγεία μας και κατ' επέκταση μπορεί να κάνει ζημιά στα συγκεκριμένα μέρη του σώματός μας. Ναι. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ασθένειες και όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, τις νόσους με τα νεφρά μας, αυτό έρχεται να συμπληρωθεί ενδεχόμενα από την κακή διατροφή? Η κακή διατροφή θα επηρεάσει τους ήδη πάσχοντες, δηλαδή θα επιταχύνει την εξέλιξη της νόσου. Η κακή διατροφή από μόνη της δεν θα βλάψει άμεσα το νεφρό,
τα όλα από τη έμεσα. Δηλαδή αν έχουμε ήδη ένα μικρό πρόβλημα στο νεφρό και τρώμε υπερβολικές ποσότητες λευκωμάτων, που λευκώμα είναι το κρέας κυρίως, ή αν έχουμε υπέρταση και τρώμε αλάτι, αυτό σημαίνει ότι δεν ρυθμίζεται σωστά μετά η πίεσή μας και έχει αντίκτυπο στο νεφρό. Μάλιστα. Χιλιάδες πράγματα έτσι απλά για να θυμόμαστε και να προσέχουμε για να έχουμε, όπως μου αρέσει να λέω, κυρία Νταουντάκη. Να σας ρωτήσω κάτι. Εξαιτίας τώρα και αυτής της επιδημίας με τον κορονοϊό και για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται να έρχονται στο νοσοκομείο Ερεθύμνου, πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα εκείνοι? Εσείς από τη δική σας την πλευρά έχετε λάβει επιπλέον μέτρα για τη δική τους την προστασία? Ακριβώς. Επειδή οι ασθενείς μας, όπως είπαμε, είναι οι πλέον υψηλού κινδύνου, γιατί συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα, έχουμε απαγορέψει εντελώς την είσοδο στη μονάδα αιμοκάθαρσης άλλων ανθρώπων που θα ήθελαν να μπουν, είτε για επίσκεψη, είτε για να απευθύνονται σε εμάς ιατρικά. Έχουμε κόψει την είσοδο ακόμα και στους συναδέλφους που εργάζονται στον ίδιο χώρο, στην νοσοκομείο δηλαδή. Είμαστε στην πόρτα όταν μπαίνουν, ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα βάλουν αντισηπτικό στα χέρια τους. Τους θερμομετρούμε στην είσοδο, τους έχουμε ενημερώσει και τους ενημερώνουμε καθημερινά αν έχουν κάποιο σύμπτωμα συμβατό, πυρετό, λίμω ξαναπνευστικού βήχα, και έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον πιθανό κρούσμα ή που έχει ταξιδέψει έξω. Τους έχουμε ενημερώσει να μην έρχονται στο νοσοκομείο, να μας πάρουν τηλέφωνο πρώτα, να τους καθοδηγήσουμε πώς θα το χειριστούν. Αναγκαστικά τα πρώτα κρούσματα θα πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο αναφοράς, δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε εδώ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην ακυρώσουμε τη μονάδα αιμοκάθαρσης, γιατί αν μπει κάποιος εδώ χωρίς προφύλαξη, θα πρέπει 52 ασθενείς να βρούμε μετά άλλη μονάδα στα Χανιά ή στο Ηράκλειο για να κάνουν αιμοκάθαρση. Οι 52 ασθενείς οι αιμοκαθαρόμενοι προέρχονται από την διοικητική περιφέρεια του Ρεθύμνου. Χρειάζεται άλλοι άνθρωποι να φεύγουν να πηγαίνουν σε άλλα νοσοκομεία ενδεχόμενα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, κυρία Νταουντάκη? Όχι, όχι. Είμαστε όλο το Ρεθύμνο, το έχουμε εδώ. Επιπλέον έχουμε και κάποιους ασθενείς από τα όρια του νομού Χανίων, Ασυγωνιά, Γεωργιούπολη, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, τους βολεύει λόγω απόστασης και έρχονται εδώ. Κάποιοι από τα όρια πάλι του νομού Ρεθύμνου μπορεί να είναι πιο κοντά το Ηράκλειο από αυτή την άποψη. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, καλύπτουμε όλους τους ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση και καλύπτουμε και ασθενείς από τα Χανιά, γιατί έχουμε και τμήμα περιτοναϊκής κάθαρσης που δεν έχει το νοσοκομείο Χανίων και είναι μια εναλλακτική μέθοδος κάθαρσης που γίνεται στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή και στο νοσοκομείο μπαίνει κάθε 40 μέρες μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, έτσι αυτά τα οποία γίνονται και μέσα στην δική σας την μονάδα από το, στο νεφρολογικό τμήμα, και όλα αυτά μια συζήτηση όχι μόνο στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που αυτή την ώρα ενημέρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη της προστασίας των ανθρώπων λόγω κορονοϊού, αλλά μιας και χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα νεφρού, εορτάζεται κάθε δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας. Να πω όμως επιπλέον, μείνετε σπίτι όλοι. Μην κάνετε παρέες. Καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά θέλουν παρέα, αλλά μην συγχρονίζεστε με παιδιά άλλων. Οι μεγαλύτερες ηλικίες να μην έρχονται σε επαφή με τα εγγόνια τους. Πρέπει να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης μένοντας στο σπίτι και πλένοντας τα χέρια μας πολύ. Θυμηθείτε, μην αγγίζετε το πρόσωπό σας. Θα κολλήσουμε όλοι, οι περισσότεροι. Το 60% θα κολλήσει. Δεν είναι το θέμα ότι δεν θα κολλήσουμε. Το θέμα είναι να επιβραδύνουμε το πότε θα κολλήσουμε, ώστε να μην μπλοκάρει το σύστημα υγείας
και να μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε.